τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν λάβει οριστικό τέλος από τη χώρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τους βαθμούς ελευθερίας που έχουμε κερδίσει προκειμένου να χαράξουμε τη δική μας στρατηγική σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Στο κομμάτι της οικονομίας και όχι μόνο, εξίσου σημαντικό είναι και το κομμάτι της ρύθμισης του χρέους, το οποίο πρακτικά μας εξασφαλίζει, τουλάχιστον αν και δεν πετύχαμε αυτό το οποίο θα θέλαμε σε απόλυτο βαθμό, μας εξασφαλίζει για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον έναν σχετικά καθαρό διάδρομο στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι της προσέλκυσης επενδύσεων, στο να έχουμε μια πιο σταθερές συνθήκες όσον αφορά το οικονομικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη και το περίφημο μαξιλαράκι το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, κάτι το οποίο έχει αμφισβητηθεί και από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από δυνάμεις οι οποίες ζούσαν καλά με το μνημόνιο, επιθυμούσαν η χώρα να παραμείνει εντός μνημονίου, προκειμένου να ασκηθούν με έντονο και απόλυτο τρόπο ακραίες νεφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτό το οποίο έχει γίνει το λίγο διάστημα στο οποίο είμαι στο Υπουργείο, ένα βασικό ζήτημα είναι να καταφέρουμε όχι μόνο να επικοινωνήσουμε όλη την ατζέντα την οποία έχουμε στη διάθεσή μας και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά αυτό που λέει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός είναι ότι επί της ουσίας αποτελούμε το Υπουργείο Συντονισμού. Έχουμε να συντονίσουμε τη δουλειά μεταξύ και άλλων Υπουργείων, έχουμε να συντονίσουμε τη δουλειά και με την τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια των περιφερειακών συνεδρίων, έχουμε να συντονίσουμε τη δουλειά μας και με τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα και όλοι μαζί συντεταγμένα να καταφέρουμε να πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη σε οικονομικό επίπεδο. Ένα βασικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι προφανώς δεν σχεδιάζουμε στον αέρα, δεν κάτσαμε από την αρχή εν λευκό να σχεδιάσουμε αυτά τα οποία θα θέλαμε. Άρα μια κατάσταση, το τι παραλάβαμε το 2015, το τι έγινε αυτά τα δύσκολα χρόνια και από τον προκατοχό μου αλλά και από όλα τα παιδιά που ήταν στο Υπουργείο, προκειμένου να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις του παρελθόντος, ιδιαίτερα στο κομμάτι των ΕΣΠΑ και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Όλες οι παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες συμπυκνώνονται σε ένα πράγμα που έλεγε ότι η χώρα ουδέποτε είχε μια συνολική αναπτυξιακή στρατηγική. Και όταν δεν έχεις μια συνολική αναπτυξιακή στρατηγική, προφανώς και τα εργαλεία τα οποία έχεις στην διάθεσή σου δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις με σωστό τρόπο. Ένα δεύτερο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω πριν φτάσουμε στο συγκεκριμένο τοπίο αποτελεί και αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, έχει να κάνει και με τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πάρει και ως Υπουργείο Οικονομίας το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να ενισχύσουμε τη ρευστότητα, την εισρωή χρήματος προς τη χώρα. Ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τις επενδυτικές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και με τις οποίες σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε να διατηρήσουμε και την παρανομονή τους για την επόμενη πενταετία, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Είναι γνωστό ότι πέρα από τα αποτελέσματα της κρίσης, πέρα από τις ασκούμενες πολιτικές εντός μνημονίων, το τι έχουν δημιουργήσει σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας, 25% απώλεια του ελληνικού ΑΕΠ, εκτείναξη της ανεργίας από επένδυση, φυγή κεφαλαίων, ένα τραπεζικό σύστημα επιστοσίας υποκατάρρευση, αποτελούσε κρίσιμο στοίχημα συνολικά για την κυβέρνηση το αν θα καταφέρουμε μετά το καλοκαίρι του 2015 όχι απλά να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει, αλλά αν σε αυτές θα καταφέρουμε να δώσουμε και ένα θετικό πρόσημο, προφανώς μέσα στα πλαίσια και τους προορισμούς του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Η στοχοποίηση της εργασίας, του κόσμου της εργασίας από τις προηγούμενες δυνάμεις είχε να κάνει με ένα σκεπτικό που έλεγε ότι εγώ θα τσακίσω τον κόσμο της εργασίας, θα περιορίσω μισθούς, θα καταργήσω δικαιώματα για να γίνει
η ελληνική οικονομία ακόμα πιο ανταγωνιστική. Το προηγούμενο το διάστημα προ-κρίσης, οι διαρκείς φοροελαφρύνσεις, η συνολικότερη πολιτική που ακολουθήθηκε και στο φορολογικό κομμάτι είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των οικονομικών του κράτους, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να παρέχουμε σε επίπεδο κοινωνικού κράτους αυτά τα οποία έπρεπε να παρέχουμε στην πλειοψηφία των πολιτών. Και εντός μνημονίου όχι μόνο στοχοποιήθηκε και ο κόσμος εργασίας και το κοινωνικό κράτος, αλλά την ίδια στιγμή παθογένειες οι οποίες μας οδήγησαν στην κρίση εντός μνημονίου διατηρήθηκαν, συνέχισαν να εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες απλά οδηγούσαν σε διέξοδο και ανακυκλώνανε το κομμάτι της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό όλα όσα το τελευταίο διάστημα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, είτε από τις εξεταστικές επιτροπές, για τον τρόπο δηλαδή που διαχειρίζονταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις το δημόσιο πλούτο. Είναι ενδεικτικό η επιτροπή σε σχέση με τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πώς εντός της κρίσης μηντιακές δυνάμεις είχαν απρόσκοπτη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορούσε να βρει χρηματοδότηση. Ενώ ένα βασικό που αφορά και το δικό μας χαρτοφυλάκιο, πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κομμάτια του ΕΣΠΑ, η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια όσον αφορά τις απεντάξεις το 2014. Υπήρχε η κοινή αίσθηση ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ αφορούν λίγους και εκλεκτούς και όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη μπορεί να προχωρήσει. Δεν υπήρχε συνολικός σχεδιασμός, επομένως και τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος που μπορεί να είχαν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στην ελληνική οικονομία ήταν σχεδόν ανεμικός. Σε συνάντηση με το προηγούμενο μήνα με τις συστημικές τράπεζες, αυτό το οποίο έχουν ως εκτίμηση είναι ότι όντως το 19 θα μπορέσουν να προχωρήσουν, θα είναι μάλλον χρονιά πιστωτικής επέκτασης όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, γεγονός που μας δίνει μια αισιοδοξία παραπάνω να μπορέσουμε να πούμε ότι και σε αυτό το κομμάτι κάτι θα αρχίσει να αλλάζει. Προφανώς δεν επαρκεί, όπως έχει αποδειχθεί, μονάχα οι συστημικές τράπεζες να επιτελέσουν το όποιο καθήκον τους. Επομένως, πάνω σε αυτό το κενό, στο πώς δηλαδή κόσμος, επιχειρήσεις, φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας δεν μπορούν να βρουν πρόσβαση στις συστημικές τράπεζες, ήταν μια πρόκληση στην οποία οφείλαμε να απαντήσουμε. Εξού και το νομοσχέδιο το οποίο θα βγει το επόμενο διάστημα προς διαβούλευση με στόχο το πρώτο εξάμηνο του 2019 να είναι σε πλήρη λειτουργία που αφορά τις μικροπιστώσεις, δηλαδή το πώς κόσμος ο οποίος αποκλείεται από τις προδιαγραφές τις οποίες θέτουν οι συστημικές τράπεζες θα μπορεί να βρει πρόσβαση σε κεφάλαια μέχρι 25.000 ευρώ προκειμένου να κάνει το ξεκίνημά του, προκειμένου να πάει ένα βήμα προς τα μπροστά. Είναι προφανές ότι για να καταφέρουμε να αλλάξουμε άρδιν και συνολικά την κατάσταση δεν είναι αρκετό από μόνο το ένα τέτοιο μέτρο. Προφανώς είναι μια συνήθις πρακτική που εφαρμόζεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και ήρθε ο καιρός να έρθει και στην Ελλάδα, αλλά από μόνο του δεν θα μπορέσει να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία όλοι θα θέλαμε ή φανταζόμαστε ότι μπορεί να επιφέρει. Δεύτερο στοιχείο, πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τις μικροπιστώσεις, είναι ότι απαραίτητο βήμα είναι και η συμβουλευτική διαδικασία η οποία σου παρέχουν τα συγκεκριμένα ιδρύματα για τα επενδυτικά βήματα τα οποία θες να κάνεις. Δεν έχει δηλαδή μια λογική που σου λέει έλα πάρε 25.000 μέχρι 25.000 ευρώ και από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει καμία επαφή. Αντιθέτως, το πιο κρίσιμο σε αυτό το κομμάτι είναι το πώς αυτά τα ιδρύματα θα είναι στο πλάι των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, των όποιων, εν πάση περιπτώσει, βρουν καταφύγιο σε αυτό το δανεισμό, προκειμένου να προχωρήσουν. Το νομοσχέδιο όμως για τις μικροπιστώσεις δεν είναι αρκετό από μόνο του και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το πώς θα καταφέρουμε και να γίνουν γνωστά
το σύνολο των προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν και είναι ήδη ανοιχτά και αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις. Και προφανώς ποιος είναι ο σχεδιασμός για τα προγράμματα που επίκειται να ανοίξουν το αμέσως επόμενο διάστημα, το πολύ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σε αυτή τη διαδικασία προφανώς θέλουμε να στηρίξουμε και αυτή τη φιλοσοφία έχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία βγαίνουν το επόμενο διάστημα, όχι όλο το φάσμα, αλλά συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν πολλαπλά ωφέλη συνολικά και στην ανάπτυξη της χώρας και στην καταπολέμηση της ανεργίας, να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, που είναι και ο πρωτογενής τομέας με τις όποιες προβληματικές διαθέτει, να συνδεθεί εκ νέου με τη μεταποίηση, να προωθηθούν συνεργασίες και συνέργειες με στόχευση προφανώς τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τη σύνδεση αρκετών επενδυτικών σχημάτων στον τομέα του πρωτογενούς και της μεταποίησης με τον τουρισμό, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Αυτό το οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε και θεωρούμε ως το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό δυναμικό, το οποίο έχει απομακρυνθεί από τη χώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και λόγω της τεράστιας ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Επομένως, βασικό στοιχείο και των προγραμμάτων και της φιλοσοφίας που βγαίνουν έχει να κάνει με την απασχόληση και πώς θα αξιοποιηθεί και αυτό το δυναμικό. Είναι χρέος μας να καταφέρουμε αυτό το οποίο σε προσωπικό επίπεδο είχα την τύχη να αντιληφθώ με ορισμένες επισκέψεις που κάναμε ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στις Σέρες είτε στη Δράμα για τα επιμελητήρια και να έρθουμε σε επαφή με αρκετό κόσμο, ήταν ότι σε πιάνανε πάρα πολύ και σου λέγανε «εγώ θέλω να συμμετέχω σε μία έκθεση του εξωτερικού γιατί δεν βγάζετε κάτι για να μας βοηθήσετε». Και πολλά από τα ερωτήματα που μας έμπαιναν στο τραπέζι, η απάντηση ήταν ήδη εκεί πέρα με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ένα σωρό προγράμματα τα οποία είναι διαρκώς ανοιχτά και αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς κτλ. Κτλ. Και το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η άγνοια της μεγάλης πλειοψηφίας, θα έλεγα, του κόσμου, έχει να κάνει ή αποτελεί και ένα δικό μας χρέος το πώς θα καταφέρουμε να το υπερβούμε, το πώς θα καταφέρουμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία και να τους πληροφορήσουμε για το σύνολο των δυνατοτήτων που έχουμε στα χέρια μας.